αυτό. Αλήθεια τώρα σας το λέω. Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Για καλό το για πάρα πολύ καλό, κύριε Θωμά, μπορούμε να μιλάμε στον Νικό. Εννοείται. Ο κύριος Νίκος Θωμάς, ο κύριος Σάββας, ο κύριος Μανώλης Χαρίς, ο κύριος Σταύρος Μαρθαλίνης. Σαν να λέμε το κουμπί. Μπράβο, έτσι, δώστε, δώστε, δώστε. Αλήθεια, και τους τέσσερις εδώ πέρα και εγώ μονάχη μου, ε. Ωραία είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πολύ φιλοξενοί σαν... σαν ομάδα. Μα λείπει ο Χριστάρας, η αλήθεια είναι. Λείπει ο Χριστάρας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς ο Χριστάρας. Λοιπόν, το Σάββα τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Μανώλη, έχουμε έρθει ακόμα και στην Πάρο για να σε βρούμε. Σωστά. Για τον Παρθαλίδη δεν θα μιλήσουμε. Ναι, okay. Τώρα υπάρχει αυτή η σχέση. Νίκο, καλώς όρισε στην βολιά των Κούκου. Να σου πω, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει σε εκπομπή live. Η πρώτη. Η πρώτη. Και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Όμορφα. Έχω τα χώρια μου εδώ και πέρα. Λίγες. Να πω λίγο κάτι, λοιπόν, να πούμε κάτι για σένα, Νίκο. Δηλαδή, εγώ που σε βλέπω έτσι live πρώτη φορά, είσαι σαν 23 χρονό, το έχουν πει. Οπα. 25 μου λένε, συνήθως, αλλά εντάξει. Α, σου λένε το 25. Φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Όχι ότι δεν είσαι. Όχι ότι δεν είσαι ένα μικρό αγόρι. Είμαι νιάτος σε ψυχή. Είναι, ναι, μπράβο αυτό. Και ωραίο παιδί. Και ωραίο παιδί. Άμα το λέτε. Τον κοροϊδεύετε συνέχεια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι food and beverage, πώς το λένε, manager στο MasterChef, ο κύριος Νίκος Θωμάς. Δηλαδή, για να καταλάβετε, θα πω εγώ τι κάνει τώρα ο Νίκος Θωμάς. Εγώ θα το πω, όχι εσύ που είσαι εδώ, θα το πω εγώ. Θα προσπαθήσω να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, εντάξει. Εσύ, ας πούμε τώρα, όταν στείνετε το MasterChef, στείνεις τις δοκιμασίες, τι θα μαγειρέψουν τα παιδιά, ακριβώς, τι θα κάνουν, σε ποια φάση, όλο το στείνεις, πριν ακόμα μπουν ακριβώς μέσα και μετά είσαι και πάρα πολύ κοντά στα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Δηλαδή, δώσε μας να το καταλάβουμε λίγο, ας πούμε, όταν την ώρα που μαγειρεύουν σε μια δοκιμασία, είσαι εκεί πέρα δίπλα τους, είσαι στην ώρα του γυρίσματος ή τα αφήνεις τα παιδιά εκείνη την ώρα? Προσπαθώ να είμαι δίπλα τους όσο χρειάζεται και όσο μπορώ και όσο επιτρέπεται, γιατί είναι και διαγωνισμός. Έτσι δεν μπορούμε να τα δίνουμε κιόλας στο πιάτο. Καλά, φυσικά. Και ηθικά προσπαθώ και ψυχολογικά να βοηθήσω. Καλή να ρωτήσω Σταύρο και το Σάββα που τους είχα κιόλας διαγωνιστικά. Εμένα δεν μου βοήθησε καθόλου ο Νίκος. Δεν σε βοήθησε καθόλου? Όχι, είναι πάντα, ήταν πολύ καλός. Το ξέρει και ο ίδιος, δεν χρειάζεται τώρα, είναι μετριόφωνο απλά. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο παιχνίδι. Είναι, δεν είναι μετριόφωνο. Είναι. Είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει και ήταν πολύ χρήσιμο. Είναι και συγκίνητος αν με ρωτάς εμένα. Τι σου ρωτήσεις, Νίκο? Κρυός. Δεν τον ξέρω, το ζώδιο καρκίνος. Ξέρω που είναι και πολύ καλό ζώδιο. Τον κύριο Πυρό δεν γνωρίζω. Αλήθεια όμως, είδαμε φέτος το Μάστερς. Αυτά τα παιδιά να συγκινούνται ιδιαίτερο στον αισθητικές σου δοκιμασίες, σε ανέφεραν. Άρα, εγώ κατάλαβα από αυτό που εισέπραξα ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ κοντά τους. Δημιουργούνται σχέσεις. Όχι μόνο μαγειρικά, ρε παιδί μου, ότι τους φροντίζεις και τους προσέχεις γενικότερα. Όσο μπορώ και επιτρέπεται, χαίρομαι. Αυτό πράγμα μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι το οποίο έχω δεθεί πάρα πολύ και δημιουργούνται σχέσεις. Ειδικά με τα παιδιά που μένουν προς το τέλος, έχουν περάσει και 5 μήνες. Τους έχω μάθει, με έχουν μάθει. Ναι, δημιουργούνται ωραίες σχέσεις, όμορφες. Λογικό είναι, θεωρώ. Να ρωτήσω και τον Σάββα αν πέρασε καλά μαζί σου. Σάββα, πέρασε τέλεια. Καλά. Ειδικά με τον Νίκο, από την αρχή ήμασταν δεμένοι αρκετά. Μάλιστα. Το λες και γελάς όμως, αν να μην το πιστεύεις. Το πιστεύω πάρα πολύ. Αν το πω, είπατε, θα πει καλά λόγια για τον Νίκο Θωμά και τα λοιπά. Βέβαια, για σένα, Μανώλη μου, τι να λέμε τώρα, που συνεργάζεστε. Σωστά. Με τον Νίκο. Με τον Μανώλη δεν ήμασταν μαζί, ήταν χρονιά που δεν το είχα κάνει το Μάστερ. Ακριβώς. Το 50. Μετά, μην αρχίσουμε τώρα και βγάζετε χρήματα και τέτοια. Πώς είναι να συνεργάζεστε τώρα δύο από το MasterChef, ο ένας νικητής και ο Νίκος, ας πούμε, ως... Βοηθός παραγωγής. Πες ρε, Μανώλη. Του παιδί για τα νερά. Όχι, εντάξει. Τι να πω, εντάξει, είναι εξαιρετικός μάγειρας. Ας μείνουμε στο επαγγελματικό κυρίως. Η συνεργασία είναι άψογη. Πραγματικά δεν πάω από κάτι άλλο πέρα από αυτό. Είναι άψογη. Είναι τρομερό μυαλό. Είναι τρομερός και επιχειρηματίας από πλέον, γιατί έχει ένα μαγαζί το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Μαζί με την Αλεξάνδρα, να τα λέμε αυτά. Τα λέμε αυτά. Το Σιμούλ. Το Σιμούλ, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλός εργοδότης και πάρα πολύ καλός σεφ. Ήταν πολύ σημαντικό, ήταν ένα κομβικό σημείο που έπρεπε να υποθεί σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Το έριξε εκεί που έπρεπε. Ναι, και με τον τρόπο που έπρεπε, το ύφος που έπρεπε. Είπα κάτι κακό, είπα κάτι κακό. Είπες κάτι καλό όπως έπρεπε να το πεις, ειλικρινά. Και τώρα όλοι εσείς μαζί,
και με τον Χρήστο Κλωσίδη. Καλή του ώρα εκεί που είναι, καλή του ώρα εκεί που είναι. Δηλαδή, καλά, αλλά... περνάει καλά. Όχι, επειδή έδειξα προς τα εκεί, νόμιζα ότι έκανε... Ναι, λέω κι εγώ. Ο Κλωσίδης θα γκρεμίσει τίποτα. Θα πάνε live εδώ. Γιατί εκεί νομιζα που βρίσκεται. Λοιπόν, ξαφνικά σας λένε, παιδιά, θα κάνετε το cook beef. Και... Νομίζω είμαι ο πρώτος που το έμαθα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και ο Νίκος να το έμαθα. Εσύ αμέσως ο πρώτος. Εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλει να φαίνεται λίγο παραπάνω. Είστε καταλάβει. Ωραία, έχουμε κουραστεί. Συνέχεια στην εκπομπή κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι χιούμορ, αυτό μη γελάμε. Γελάμε τώρα όλοι μαζί. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια και όταν είχα μάθει για τα παιδιά, το Μάνο τον ήξερα λίγο και τον Νίκο τον ήξερα. Το Σάβα και τον Χρήστο δεν τον ήξερα καθόλου. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Ούτε, δεν σας είχα δει καν. Αλλά μετά συγκεκριμένα το μάθαμε. Δεν το είχε παρακολουθήσει γιατί δεν. Αυτό με τα πολλά νούμερα. Με τα ακόμα. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ ωραία ιδέα και θεώρησα ότι θα είναι πάρα πολύ θετικό και κάτι διαφορετικό. Όπως νομίζω ότι βγήκε, αν και ήταν λίγο στο τελείωμα της σεζόν, παλέψαμε, δεθήκαμε και βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και πολύ ανάλαφρο. Καταρχήν, πολύ διαφορετικό. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί. Ισχύει. Εγώ δεν ήξερα καν τι σημαίνει beef τόσο άσχετη. Μοσχάρι. Μπράβο, μοσχάρι νόμιζα αρχικά. Ούτε εγώ ήξερα αν αυτό είχε δύο. Ούτε και εσύ το ήξερε. Νίκο, δεν ξέρω, αισθάνομαι δηλαδή μια διασύνδεση αυτή τη στιγμή. Ο Σταύρος ήταν στο παιχνίδι, μπροστά ενώ στις κάμερες. Όπως και τα υπόλοιπα, και ο Μανώλης και ο Σάββας και ο Χρήστος. Εσύ όμως δεν είχες αυτή την τριβή με το φακό. Όταν στο είπαν εσένα, εσύ ήσουν ο πιο δύσκολος ή πιο επιφυλακτικός. Σίγουρα πιο επιφυλακτικός. Δεν είμαι άνετος στο κομμάτι το μπροστά από τις κάμερες. Δεν φαίνεται. Ναι. Είσαι άνετος. Όχι, κάνω το χεράκι από κάτω έτσι. Εκτός από όταν τρώτε πιπεριές που πρέπει να το κάνεις έτσι. Δεν έφαγα. Δεν έφαγε τίποτα. Κατερίνα, τι εννοείς. Τίποτα. Αχ, Χριστέ μου, ανατρίχιασα ήδη που το θυμήθηκα. Το απείλαυσα, περάσαμε ωραία. Δες αυτό, λέω, σαν γελάσαμε πολύ, δέσαμε. Και πραγματικά νομίζω τα κομμένα αυτά που δεν παίξανε ήταν ακόμα καλύτερα. Δεν μπορούσαν να παίξουν λογικά, εντάξει, από φαντάζομαι... τα κάποια bloopers όλα αυτά που υπάρχουν. Ναι, ναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και το αποτέλεσμα νομίζω μας δικαίωσε. Δηλαδή φαίνεται ότι περνάμε ωραία και γελάμε. Φυσικά. Σάβα, ποια είναι, επειδή ο Σάββας θα... γιατί εσύ το παίζεις λίγο έτσι... Για, αυτό, να πει για το αδερφάκι το Χρήστο. Ναι, ναι. Ναι. Στο Σάββα ξέρω θα βασιστώ, μπορώ να βασιστώ στον άνθρωπο αυτό, λάθος, να μου πει μεγάλο, ποια είναι... Η στιγμή εκείνη από τα γυρίσματα που δεν μπορούσες να αναπνεύσεις από το γέλιο. Ποια, λοιπόν... Σκεφτείτε και οι υπόλοιποι. Πες για το πικνίκ που δεν ήρθες. Όχι. Ή για τη φάρμα που δεν ήρθες. Θα να πω, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει. Εμείς γελάσαμε πάρα πολύ τότε. Νομίζω στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ εκεί με τον Γιώργο και τα παιδιά. Εκεί που ο Φουστάρας έδωσε ρεστάλ. Ναι. Γιατί είναι και αυτό το στυλ του. Ναι, το αν με ρωτάς. Λέω ότι ταιριάζει πολύ με μοντέλα. Ήταν και ο Γιώργος Χαράβας ο ιδανικός. Κάτσε, δεν μπορώ να εκφραστώ άνετα τώρα. Να σου, εσύ Μανώλη μου. Εγώ νομίζω όταν είδα τον Χρήστο να φοράει μια πολύ ωραία περούκα. Ναι, εντάξει. Όταν έτριβε το κεφάλι του με ζουμί από κρεμμύδια, νομίζω ήταν. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Νίκο, μου εσένα. Νομίζω δεν έχει παίξει ακόμα. Α. Θα το δείτε. Έρχεται. Στα προσεχώς. Με τον Χρήστο είναι πάλι. Για κάποιο λόγο είναι με τον Χρήστο. Ξέρω τι λέει. Εμείς δεν. Θα δούμε. Θα το δείτε. Χρήστος πρωταγωνιστής. Και εσύ, αγόρι μου γλυκό. Εγώ θα πω και νομίζω και είναι και αυτό που είχα πέσει όντως κάτω. Ήταν τότε που μας είχε βγάλει νοκάουτ και εμένα και το Μάνο. Στον μπάσκετ ο Χρήστος. Βέβαια. Με μηνίσκο εμένα. Το Μάνο σχεδόν νοκάουτ. Ήταν τρεις μέρες. Ο Νίκος δούλευε διπλοβάρδια στο μαγαζί. Το Μάνο να καταλάβω ήταν δύσκολο. Σαν να δεν πρέπει να ήταν. Γιατί να μην είναι δύσκολο. Εγώ δεν θα σηκωθώ 120 κιλά από κάτω. Ήταν πολύ πιο δύσκολο. Πάταγα στον πόδι για μισή ώρα. Δεν παλεύω. Ήταν τότε που αρχόσουν λίγο και δεν ήσουν καλά και εδώ, Το θυμάσαι, Κατερίνα. Φυσικά, δεν θα προσέξω εγώ το MasterChef μου. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Τι είπες, Θωμά? Τα καυτερά. Τα καυτερά σ' άρεσαν εμένα. Και εμένα τα καυτερά μου άρεσαν πάρα πολύ. Το ψυγείο ήταν το καλύτερο, Θωμά. Το καλύτερο το ψυγείο. Μέχρι ποιου βαθμού πιπεριές φάγατε, γιατί και αυτή την αρρύθμιση δεν την ήξερα. Εκεί να πούμε ότι έπρεπε να κερδίσω εγώ, αλλά κάποιο. Το είπα, εγώ το είπα. Και στο πε. Ελά, όχι. Ελά, όχι. Έφυγε. Πώ ήταν, παιδί, ο Μάνο. Πάλι ρε Μάνο, εσύ αρχίζει και κλαίγεσαι. Αχ, είστε έτσι συνέχεια, ναι. Μιλάτε να σπον... τα γυρίσματα βγαίνουν για ένα γύρισμα μίας ώρας, κάνετε 7 μέρες γύρισμα. Κάπου εκεί, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Σας φωνάζουν, παιδιά, όχι όλοι μαζί, δεν αυτό και τα λοιπά, ή το θέλουν. Μας αρέσουν, συνεχίστε μας. Άσε, μας σας αρέσουν, συνεχίστε. Και σε σένα το λένε αυτό. Φεύγουν όμως, μετά και γράφουν μόνο με κάμερες. Γενναίοι. Οπότε τώρα μέχρι πότε θα βλέπουμε επεισόδια, ας πούμε... Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μας μένουν 3 επεισόδια. Άλλα 3 επεισόδια. Σάββατα.
το απόγευμα, φανατικά, στις 6:20, cook beef. Αυτοί οι υπέροχοι κύριοι που βλέπετε, συν τον κύριο Χρήστο Γλωσσίδη βεβαίως, ο οποίος αναφέρθηκε Συντομάκι. Χίλια συγγνώμη. Αυτό να μην ξαναγίνει. Χίλια συγγνώμη. Νίκο. Πρόκειται τώρα να βγούμε σε ένα διαφημιστικό διάστημα. Δεν θα φύγετε, γιατί θα παίξουμε. Εντάξει. Θα παίξουμε. Τέλεια. Αυτερές αφαιριές πάλι. Όχι, ορισμένα από εμάς έχουμε και δύο παιδιά στο σπίτι που πρέπει να φροντίσουμε και δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε μετά στο σπίτι. Όχι ότι δεν έχετε. Εγώ δεν τα αντέχω πολύ αυτά, καταλαβαίνεις.